ήταν ένα παιχνίδι εντάξει τη ιστορία των δύο ομάδων. Θύμιζε Super League, με τόσο κόσμο που είχε, σε ένα καλό γήπεδο. Οι δύο ομάδε είχαν πάθο, θέλανε το παιχνίδι και οι δύο. Πιστεύω ότι όποιο έβαζε γκολ θα κρυνόταν και το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εμεί ευτυχήσαμε να παίξουμε το παίχτη παραπάνω, νομίζω γύρω στα 15 λεπτά. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Αλλά αυτό που μένει εμένα από την ομάδα μου ότι οι παίκτες μου δείξαν διάθεση, τρέξιμο, πάθος, δύναμη. Και αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι και δείχνει ότι Κυριακή με Κυριακή εμφανιζόμαστε όλο και καλύτερα. Ακούσε, πού μπορεί να κοιτάξει τον ελληνικό. Ο ελληνικό καταρχήν όταν ήρθα εγώ ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και βελτιωνόμαστε. Οι άνθρωποι τη διοίκηση τη Δημοτική Επιτροπή τρέχουν όλοι. Υπάρχουν και δύο-τρει άνθρωποι εξωτερικοί που βοηθάνε την προσπάθεια που λένε και του θέλουμε κοντά. Από εκεί και πέρα η φετινή χρονιά για τον Ιωνικό είναι να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Με στόχο του χρόνου, ίσως να πάει παραπάνω. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή ο στόχο για τον χρόνο είναι λίγο μακρύ. Τώρα ο στόχο είναι τα καταδίκια που μένουμε, να πάρουμε όσο πιο πολύ θα μπορούμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Για να ευχαριστούμε καταρχήν τον κόσμο που βλέπω ότι. Τα επιτυχία και το φωστήρα αρχίζουν σιγά σιγά και μαζεύονται και του θέλουμε κοντά μα. Θέλουμε να έρθουν πιο κοντά και να μα ενισχύσουν. Θα σα ρωτήσω για το προσωπικό. Πώ είναι το που βρήκε για πρώτη φορά τον αρχικό μετά από την Ισπανία και πάλι. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο, το έχω πει. Λίγο αμηχανία ένιωσα στην αρχή, αλλά από εκεί και πέρα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, είμαι εξωτερική. Το αίσθημα του προπονητή, το αίσθημα ότι πρέπει να κερδίσουμε, το αίσθημα ότι πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Θα το συντηρήσει λίγο. Σίγουρα αυτό. Επιβλήθηκε όλο τον άλλον συναισθημάτων. Αλλά το έχουμε πει εγώ σαν εθνικό, έχω φίλους πολλούς, έχω κάνει φίλους πολλούς και συνεχίζω να τους έχω φίλους. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Εντάξει, είμαστε αντίπαλοι 90 λεπτά, τελείωσε. Όλα καλά.